κορίτσια μας. Γεια σου, μιλά! Γεια σου, γεια! Κατάλαβες, αγόρινα μου, έτσι θα περνάνε οι γυναίκες στο Κούμπα Λίμπρε. Ζάχαρη! Στον πολυχώρο που θα παίζουν και την τραπέζια. Θα πετάξω μέσα και τους κουβανούς, θα γίνει χαμός. Θα φέρεις ομιλητές από την Κούβα. Πες το και έτσι, θα μιλάνε με τα ιδρωμένα κορμιά τους μεγαλοκυρίες της Αθήνας, κατάλαβες. Όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και της επαρχίας. Γιατί η επαρχία έχει πολύ χρήμα, κατάλαβες. Δηλαδή, θα γίνουμε το νούμερο ένα μαγαζί απόλαυσης και γυναίκες στην Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω. Έχει αλλάξει κάτι στα σχέδια και έχει ξεχάσει να μου το πεις. Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έτσι ήταν το σχέδιο εξ αρχής. Πώς έχουμε μπει στα στριπτισάδικα, έτσι οι γυναίκες θα έχουν το Κούμπα Λίμπρε. Δηλαδή, θα ανοίξει οίκο ανοχής. Όχι, καμάρι, μην το λες οίκο ανοχής. Λες και απόλαυσης. Έλα, στην επιχείρηση, άρα μας, αδελφιά μας. Αδαμόρι, μου πάμε. Κατέβα κάτω, μωρή σαμπάνια, μην ανέβω και σε κατεβάσω εγώ. Ποιον είπε σαμπάνια, ρε? Εσένα, ρε, θα μας κάνεις τα. Να σου πω, πάρε τα ξερά σου, γιατί εγώ δεν δέρνω μετά τις 11. Εγώ πάλι δέρνω. Ζήτησα τη συγγνώμη τώρα. Εσύ ποιος είσαι, ο κόμενός του? Όποιος θέλω είμαι, ρε. Πέτρο, σε παρακαλώ, μην δίνεις σημασία. Καλά σου λέει το κορίτσι σου, Πέτρο, άστο, γιατί δεν σε παίρνει. Τι συμβαίνει, ρε, μάγκες εδώ πέρα? Καλώς το, ήρθε και η θεία τους. Ποιον είπε θεία, ρε? Εσένα, μωρή φλωρούμπα! Ζητά συγγνώμη! Όχι, Πέτρο, δεν πειράζει, άστο. Για πώς ένα, ρε, από το μήνα, ζητά συγγνώμη, σου λέω τώρα. Γιατί, ρε, θα μας κάνεις ντά? Ναι, ρε, θα σε κάνω ντά. Όχι, ρε, δεν ζητάω συγγνώμη, άσε εδώ τώρα. Ναι, αστυνομία! Δεν ακούω. Ναι, θέλω να καταγγείλω μια διατάραξη της δημόσιας τάξης. Ένας τσαμπουκάς, Χριστιανέ μου, κάτι αλήτες πλακώνει εδώ πέρα, χαμός γίνεται. Μου, ρε! Ναι, ναι, σημειώστε τη διεύθυνση και τρεχάτε. Κατάλαβες, αγορίνα μου, στο Κούμπα Λίμπρε δεν θα έχουμε τέτοια... γιατί θα έχουμε μόνο γυναίκες. Ποιος είναι σαμπάνια τώρα, ποιος?